Τα πάντα έχει ένα... έχει ένα ήθος, ένα χαρακτήρα που ο Άρης δεν θα τα φτάσει ποτέ. Δεν είναι τυχαίο ότι είναι γιος της Αλεξάνδρας. Είσαι πολύ τυχερός. Γιατί? Επειδή ήταν η πιο δύσκολη μέρα της ζωής μου. Στεκόμουν εκεί μπροστά του και ήθελα... ήθελα να τον αγκαλιάσω και να του ζητήσω συγγνώμη για όλα αυτά που του έκανα. Σημαντικό είναι ότι τον βρήκες. Έστω και μετά από 20 χρόνια. Όχι, Άρτεμις. Δεν αρκεί που τον βρήκα, δεν αρκεί. Αρκεί που τον έχεις συμπεριλάβει στη διαθήκη σου. Θα διορθώσεις την αδικία. Με μια συμβολιογραφική πράξη δεν διορθώνονται 20 χρόνια ψευτιάς και απάτης. Μην το βλέπεις έτσι. Ο Θεός έβαλε το χέρι του να βρεις αυτό το παιδί και σου έκανε αυτό το τρομερό δώρο. Δεν μου λες, πιστεύεις ότι είναι τυχαίο ότι έχει κερδίσει την υποτροφία σου? Μου χρυσώνεις το χαρτί. Όχι. Άκουσε με. Αν ο Θεός έβαλε το χεράκι του, είναι για να απονείμει δικαιοσύνη σε μια εγκληματική πράξη για την οποία έχω πολύ μεγάλη ευθύνη. Ήταν δική σου απόφαση. Η σιωπή μου με κάνει συνένοχο και το ξέρεις. Αν ο Θεός, όπως λες, αποφάσισε να το βρω αυτό το παιδί, είναι μόνο και μόνο γιατί αγαπάει αυτό το βασανισμένο παιδί. Από οικογένεια έχω μόνο τη μητέρα μου και όσο για το κολέγιο... Πατέρα σου? Έχει πεθάνει. Ηρέμησε. Σκέψου την καρδιά σου. Δεν κινδυνεύουν από τα αισθήματα, αλλά από την παγωνιά. Και η δικιά μου ήταν χρόνια παγωμένη. Τι θα κάνεις με την εγκυμοσύνη σου? Καταλαβαίνω ότι εσύ δεν φταίς σε τίποτα. Είσαι και εσύ θύμα. Ο Δημήτρης σου πούλησε έρωτα, αγάπη. Αλλά η ζωή είναι μπροστά σου. Μπορείς να τα διαγράψεις όλα και να ξαναρχίσεις. Το τι θα κάνω με το παιδί μου, θα το αποφασίσω εγώ, δεν σας αφορά. Φυσικά. Αλλά θα πρέπει να ξέρεις τι θα αντιμετωπίσεις. Τι εννοείται? Είσαι νέα ακόμη. Και από ό,τι βλέπω, όχι εύπορη. Θα προχωρήσεις τη ζωή σου με ένα εξόγαμο παιδί ή περιμένεις ο Δημήτρης να το αναγνωρίσει? Όχι, δεν περιμένω τίποτα και από κανέναν. Είναι ωραίο να μεγαλώσεις το παιδί σου χωρίς να γνωρίσεις ποτέ τον πατέρα του. Προσοχή σας παρακαλώ. Λόγος. Με ακούτε? Λοιπόν, σαν υπεύθυνη για τα happening του κολεγίου, αποφάσισα κάθε Παρασκευή βράδυ να βρισκόμαστε στο μπαράκι και να γιορτάζουμε το τέλος της εβδομάδας. Σας καλώ σήμερα εκεί. Θα έχει μεζέδες και κανάτες με σφινάκια για όλους. Λοιπόν, παιδιά, όπως είπαμε, όλοι. Τι λες? Δεν ξέρω, δεν είμαι και πολύ party animal, όπως θα έχεις καταλάβει. Εγώ λέω να πάω να ξεσκάσω λίγο. Γιατί το κλίμα στο σπίτι με τη Φρίνη είναι πολύ βαρύ. Αυτή είναι η υποπτεύεσαι? Μόνο αυτή ξέρει την ιστορία με τη μάνα μου. Λυπάμαι που το λέω, γιατί δεν την είχα για τέτοια. Αλλά σπάω το κεφάλι μου, κανένα δεν μπορώ να σκεφτώ. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ δεν την κόβω για τέτοιο άτομο. Αλλά τελικά όλοι είμαστε αθώοι μέχρι απόδειξη του εναντίου. Ναι, αλλά υπάρχουν και μερικοί που μας θεωρούν ενόχους από την αρχή. Και μάλιστα χωρίς αποδείξεις. Έλα λίγο στη θέση μου. Ανοίγω το κινητό μου και βλέπω αυτό το μήνυμα. Τι να υποθέσω? Ναι, αλλά τώρα δεν έχεις πια αμφιβολίες. Πίστηκες ότι δεν το έκανα εγώ. Οι αποδείξεις σου είναι πέραν πάσης αμφιβολίας. Έτσι δεν λένε? Όταν πήρες τηλέφωνο και του σήκωσε η αδερφή της γιαγιάς σου, έπαθα πλάκα. Ναι, γιατί αυτός που πήρε το κινητό μου πήγε πολύ γρήγορα σε επαφές, είδε κάτω από το σταύρο στο στέλνα και σου λέει: εντάξει, θα το κάνω να φανείς λάθος. Τι να πω τόσο κακιά. Η Φρίνη. Δεν ξέρω, πάντως όποιος και να το έκανε, το σκοπό του τον πέτυχε. Τι εννοείς τι πέτυχε? Τίποτα. Στην πραγματικότητα τίποτα. Γιατί αυτό που έγινε θα γινόταν και χωρίς το μήνυμα. Για μίλα μου καθαρά. Πες. Έλα, ρε Σταύρο. Εμείς θα απομακρυνόμασταν έτσι κι αλλιώς. Εφόσον υπάρχει Μαρία. Τέλος πάντων, ας μην το συζητάμε άλλο, δεν έχει πια νόημα. Όχι. Δεν είναι έτσι. Δεν καταλαβαίνω. Μας κοιτάνε. Άσου να βλέπουν. Δεν έχει νόημα. Μόνο ένα πράγμα ήθελα να σου πω που με πλήγωσε. Πίστεψες έστω και για μια στιγμή ότι εγώ έστειλα αυτό το μήνυμα. Ωραία, έλα να το λύσουμε. Παιδιά!
Συγγνώμη αν σας ενοχλώ, αλλά εσείς οι δύο δεν μου απαντήσετε αν θα έρθετε το βράδυ. Καλά, καλά, εντάξει, εσένα δεν επιμένω, αλλά εσύ θα ήθελα να έρθεις οπωσδήποτε. Θα έρθω. Δεν έχω κανονίσει κάτι. Τα λέμε αργότερα. Γιατί δεν παίρνεις και τη Μαρία να έρθει μαζί? Θα τη δεχτούμε πολύ καλά στην παρέα μας. Γιατί πότε για να μου παρέα? Έλα τώρα, σταμάτα. Θα έρθετε? Μα δεν νομίζω, θα κάνουμε κάτι μόνοι μας. Και πολύ καλά θα κάνετε. Με τέτοια κοπέλα. Τι έγινε, ποιος κερδίζει? Εγώ! Θα μας αφήσει να πέσουμε στους υπολογιστές. Ξεχάστε το. Αλλάξε τη φωνή σου. Πώς θα μας αφήσει να παίξουμε λίγο στους υπολογιστές? Έλα, έλα, σε παρακαλώ. Κλείτε, αν δεν δώσω εγώ άδεια, η Μαρία δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Πες το ναι και από εμάς ό,τι θες. Και θα σου πλύνει με το παπάκι. Θα σου καλήσουμε τα παπάκια. Άντε ρε σπόλια, έχετε μισή ώρα, άντε. Μήπως έχεις κανονίσει κάτι άλλο? Όχι, τίποτα. Γιατί σε βλέπω κάπως? Απλά είμαι κουρασμένος από το σχολείο μόνο. Δηλαδή το κλείσαμε? Τι λέμε τόση ώρα? Ωραία. Πρέπει να φύγω τώρα γιατί έχω δουλειά. Θα τα πούμε μετά, Θα σε περιμένω. Αν γυρίσει νωρίς πάμε κάνα σινεμά. Σινεμαδάκι, ποτάκι, ό,τι θέλει τα αγόρι μου. Και βόλτα με το παπάκι. Θα μου κουβαλθεί και το κολέγιο. Εντάξει, δεν πειράζει, της Κας. Όσο περισσότερους μάρτυρες έχεις, τόσο πιο γρήγορα θα γίνεις ήρωας. Σωστό και αυτό. Είδες? Εγώ όλα τα σκέφτομαι. Το θέμα είναι ότι η Φέη δέχτηκε. Γιατί τη βλέπω πολύ κολλητά με το χαλκιά τελευταία και αρχίσα να μου την βαράει. Μένω να δεις πως μου την βαράει. Θέλω να ξέρω τόσο χοντρό κόλλημα έχει πάει αυτός μαζί της. Ούτε το μήνυμα δεν τον επηρέασε. Άμα γουστάρεις μια γυναίκα, παραβλέπεις πολλά. Σώπα μου, ωραία, όλη με τη Φέη. Τι έχετε πάθει, το μέλλον έχει πια? Μπορεί. Το θέμα είναι, αδερφούλα μου, δεν ξαναγύρισα να την κοιτάξει. Καλά, μην είσαι και τόσο σίγουρος. Θα σώσω τη ζωή, ρε. Και τι θα γίνει μετά, δεν είναι μαζί σου από υποχρέωση? Όχι, απλά θα με βλέπει με άλλο μάτι. Και στην τελική να σου πω κάτι, ας έρθει μαζί μου και εσύ από υποχρέωση. Όλοι με βλέπουν να τρέχω τόσο καιρό από πίσω της. Εντάξει, μην τα παίρνεις.